δείξαν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση. Γιατί αυτές οι εικόνες που είδαμε είναι και αυτές πρωτοφανείς. Βίας απέναντι σε αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι πήγαν να κάνουν το σκοπό τους, να εκτελέσουν την αποστολή τους. Που οποία ποια ήταν, να προχωρήσει η πρώτη φάση για την κατασκευή των κλειστών δομών. Δηλαδή ενός από τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου. Η κυβέρνηση προχώρησε με αποφασιστικότητα στο πρώτο βήμα. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται σήμερα, μετά από 48 ώρες, στη Μυτιλίνη. Αύριο θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση στη Χίο. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έχουν κάποιο λόγο να είναι πλέον εκεί και επιστρέφουν στις βάσεις τους. Άρα κάποιες από αυτές που ήταν ενίσχυση θα επιστρέψουν στην Αθήνα και περισσότερες θα μείνουν στην περιοχή. Άρα, εάν δεν υπάρξει κάτι απρόοπτο, για να τα τονίζουμε και να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα, αυτό το οποίο ζητούν και οι συνδικαλιστές, που ζητούν και οι κάτοικοι, την απόσυρση των δυνάμεων των ΜΑΤ, αυτό θα συμβεί αύριο, λέτε, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών. Κάποιες από τις δυνάμεις της αστυνομίας που ήταν ενίσχυση, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε το νησί χωρίς αστυνομικές δυνάμεις, όπως είναι κατανοητό, ιδίως με αυτή την έξαρση που υπάρχει στο μεταναστευτικό ζήτημα. Κάποιες θα υποσυρθούν που ήταν ενίσχυση και κάποιες θα παραμείνουν. Γιατί ολοκληρώθηκε, επαναλαμβάνω, η πρώτη φάση στη Μυτιλίνη και αύριο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση στην Χίο, που είχε να κάνει με τα πρώτα έργα, τα χωματολογικά. Ναι, βέβαια, κύριε Πέτσα, η δεύτερη υποδομή. Φάση είναι άμεση, είναι σε λίγες ημέρες. Θα ξαναέρθουν μετά οι αστυνομικές δυνάμεις. Γι' αυτό το λόγο, εμείς έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Αύριο έχει κληθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 5 ώρα το απόγευμα ο Περιφερειάρχης μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και τους δημάρχους των τριών νησιών, της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, για να γίνει μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, όπως ζητήσει και ο Πρωθυπουργός, και να υπάρξει μια αποκλιμάκωση αυτής της έντασης, γιατί εμείς επαναλαμβάνουμε το σχέδιο. Το κυβερνητικό είναι το μόνο σχέδιο που υπάρχει. Αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία λοιπόν ο Πρωθυπουργός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και αύριο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης καλεί τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους στο Μέγαρο Μαξίμου. Πας και βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είδαν αυτές τις εικόνες δεν θέλουν να τις ξαναδούν. Γιατί ήταν πραγματικά ακραίες εικόνες. Δεν μπορεί κάποιος πολίτης, ο οποίος είναι αγανακτισμένος και θέλει να διαμαρτυρηθεί, να παίρνει μαζί μολότοφ. Συνήθως παίρνει την οργή του και όχι μολότοφ. Σε αυτό το πλαίσιο της προσπάθειας εκτόνωσης, εάν ζητηθεί από τους τοπικούς άρχοντες να καθυστερήσει, να αναβληθεί η κατασκευή των κέντρων, να μην έχουμε τη δεύτερη φάση της κατασκευής, ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης? Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι θα προχωρήσει το σχέδιο και αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι να δούμε με ποιον τρόπο θα προχωρήσει καλύτερα. Κανείς δεν θέλει να επαναληφθούν αυτές οι εικόνες. Δηλαδή δεν μπορεί να δουλεύουν για τις χωματουργικές εργασίες οι μπουλντόζες ή να δουλεύουν η εταιρεία που πρέπει να αναπτύξει και την ίδια στιγμή κάπου αλλού να γίνονται τόσο βία επεισόδια. Δεν είναι σωστό, δεν είναι αυτό που μας ταιριάζει και επαναλαμβάνουμε ξανά ότι το σχέδιο είναι το μόνο σχέδιο που υπάρχει στο τραπέζι. Δεν έχουμε ακούσει εναλλακτική λύση και είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Άρα, οι δύο ειδήσεις της ημέρας είναι πρώτον μερική απόσυρση των δυνάμεων των ΜΑΤ από αύριο και δεύτερον προσπάθεια του Πρωθυπουργού με σύσκεψη αύριο των τοπικών αρχών να πέσουν οι τόνοι και να εκτονωθεί η κατάσταση. Βέβαια. Θα τα πούμε και σε λίγο, κύριε εκπρόσωπε. Να έρθουμε λοιπόν στην Προαναγκαστική Επιτροπή της Βουλής, κυρίες και κύριοι, και στη νέα με